Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου για ακόμα μία φορά. Εγώ μία Αθηνά, αν δεν με ξέρετε και βλέπετε πρώτη φορά αυτό το βιντεάκι μου και γενικά είστε στο κανάλι μου. Σήμερα θα απαντήσω στις ερωτήσεις του TikTok που μου έχουν κάνει. Άρα θα είναι ένα Q&A για να με γνωρίσετε καλύτερα. Και θεωρώ το φίλο γιατί έχουν έρθει καινούργιοι συνδρομητές στο κανάλι μου. Οπότε είναι καλύτερο να έρθουμε πιο κοντά, να με γνωρίσετε. Να σου πω, έχετε έρθει και στην παρέα μου. Οπότε είναι καλύτερο να με γνωρίσετε. Αν θέλετε να δείτε και άλλα τέτοια βιντεάκια παρόμοια, πείτε το μου κάτω στα σχόλια και κάντε ένα like αν σας αρέσουν τα βιντεάκια αυτά. Και μην ξεχάσετε να κάνετε την εγγραφή σας για να με στηρίξετε και να πατήσετε και το καμπανάκι για να ενημερώνεστε για το πότε θα ανεβαίνουν τα καινούργια βίντεο. Οπότε πάμε και δευτείαν να ξεκινήσουμε. Ξεκινήσουμε την ερώτηση. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα πιο light, το πόσο χρονών είμαι. Λοιπόν, είμαι 25, έχω γενέθλια 12 Ιουνίου και το επόμενο είναι αν έχω κατοικίδιο. Αυτή τη στιγμή δεν έχω κατοικίδιο στο σπίτι, έχω στο πατρικό μου. Έχουμε ένα σκυλάκι τσιουάουα που είναι θηλυκό γιατί λένε Συμπούλα. Και πάμε στην επόμενη ερώτηση. Το αγαπημένο μου χρώμα. Το αγαπημένο μου χρώμα είναι το σάπιο μήλο, το ροζ, το μοβ, το τυρκουάζ. Οπότε αυτά είναι τα δικά μου χρώματα. Μου αρέσουν τα έντονα χρώματα. Δεν έχω καπνίσει ποτέ, δεν έχω καπνίσει. Δεν ξέρω αν μπορώ να πω την λέξη στο YouTube, αν επιτρέπετε, τέλος πάντων. Έχω καπνίσει, έχω δοκιμάσει. Παλιότερα μου άρεσε ο συνδυασμός ποτό και τσιγάρο, αλλά μόνο όταν θα βγαίνω με την παρέα μου το βράδυ. Γενικά το συχαινόμουν πάρα πολύ το τσιγάρο, αλλά είχα την περιέργεια να δω πώς είναι το τσιγάρο, οπότε δοκίμασα και μετά λέω τι βλακείς κάνω που χαλάω την υγεία μου, γιατί αν συνεχίσω να καπνίζω θα δημιουργήσω και πρόβλημα στην υγεία μου, αλλά και θα γίνει και μια συνήθεια και δεν θα μπορώ να το κόψω, οπότε το έκοψα κατευθείαν. Σύναν έχω αγόρι, είμαι παντρεμένη, έχουμε σχέση 6 χρόνια. Δηλαδή 7 Ιανουαρίου του 16 γνωριστήκαμε, τον ήξερα πιο μπροστά, ένα χρόνο πιο μπροστά και κάναμε παρέα, οπότε γνωριστήκαμε καλύτερα, συγκατοικήσαμε και παντρευτήκαμε τον Σεπτέμβρη. Ποιο είναι το αγαπημένο σου βίντεο που το συλλογίσω, δηλαδή από το κινητό μου, και είναι οι φωτογραφίες που είμαι είτε με τους φίλους μου είτε με τον άντρα μου στο γάμο μας. Βίντεο και φωτογραφίες που έχω περάσει όμορφα. Ποιο το αγαπημένο μου αμάξι? Λοιπόν, μου αρέσει και η Mercedes, μου αρέσει και το Toyota Yaris, μου αρέσει και το Hyundai, ναι. Είσαι από τους πιο γλυκούς ανθρώπους, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Και 5 άτομα που δεν θα παρατήσεις ποτέ στη ζωή σου. Δεν θα παρατήσω ποτέ την οικογένειά μου, τον άντρα μου, και γενικά τους ανθρώπους που είναι πάντα δίπλα μου και στις όμορφες στιγμές και στις άσχημες. Πόσους followers θες να φτάσεις μέχρι το 2023, είσαι τέλεια, ευχαριστώ. Δεν ξέρω, γενικά δεν κάθομαι να σκεφτώ για το πόσο ήθελα να φτάσω στο TikTok και αυτά, οπότε όσο ανεβάζεις νομίζω ότι έτσι ανεβαίνουν και οι followers και τα views. Για το YouTube που το αγαπάω πολύ περισσότερο, θα ήθελα να φτάσω όσο πιο ψηλά μπορώ, σιγά σιγά, αλλά το να ανεβάζω ενδιαφέροντα βιντεάκια και να αρέσουν και σε μένα κυρίως, να μην έχω σαν πρέπει να ανεβάσω, γιατί όταν σκέφτεσαι με τη λογική ότι πρέπει να το κάνεις, έρχεται και κάποια στιγμή που θα βαρεθείς και θα το παρατήσεις. Οπότε αν κάνεις κάτι με αγάπη σιγά σιγά, νομίζω ότι θα σου αρέσει και σαν το αποτέλεσμα, αλλά και θα φανεί και στο κοινό. Το επόμενο είναι ποιο είναι το χόμπι μου. Το χόμπι μου είναι το YouTube και γενικά να δημιουργώ φωτογραφίες και βιντεάκια. Επίσης, σαν χόμπι θα θεωρούσα ότι μου αρέσει να ζωγραφίζω, αλλά το έχω αφήσει. Μου αρέσει να βγαίνω έξω για καφέ, για περπάτημα. Αυτά. Πόσο ύψος έχεις? Λοιπόν,
Είμαι 1,60, μπορεί και 1,59, 1,60, αν και τελευταία φορά που μετρήθηκε είμαι 60, άρα 1,60. Λοιπόν, άλλη μια ενδιαφέρουσα ερώτηση που δεν μου την έχουν ξανακάνει ποτέ είναι αν πιστεύω στον Θεό και αν ντρέπομαι να κάνω το σταυρό μου όταν περνάω από εκκλησία. Λοιπόν, πιστεύω στον Θεό και ποτέ δεν ντράπηκα να κάνω το σταυρό μου έξω από εκκλησία. Θεωρώ όταν πιστεύεις και αγαπάς κάτι δεν ντρέπεσαι γι' αυτό και επειδή υπάρχουν και άλλες θρησκείες, ο καθένας θα πρέπει να πιστεύει και να αγαπά αυτό που πιστεύει, δεν ξέρω αν βγάζω νόημα, αλλά δεν χρειάζεται να υπάρχει ντροπή σε κανένα επίπεδο, ούτε στο να κάνεις το σταυρό δεν πρέπει να ντρέπεσαι, γιατί έτσι είναι η θρησκεία μας, έτσι δείχνουμε την πίστη μας και την αγάπη μας, οπότε θεωρώ όχι, ποτέ δεν έχω ντροπή και να μην ντρέπεστε ούτε εσείς. Επόμενη ερώτηση είναι αν έχω αδέρφια. Ναι, έχω μία αδερφούλα που την περνάω 4 χρόνια, από ότι είναι μικρότερη. Με ρωτάνε αν πίνω νερό. Φυσικά και πίνω νερό. Να πίνετε και εσείς νερό, κάνει πάρα πολύ καλό στον οργανισμό και κάνει καλή ενυδάτωση στο σώμα και στην επιδερμίδα, σε όλα βασικά. Αν μου αρέσει η γη της ελιάς. Και επίσης λέω ότι το βλέπει κάθε μέρα, φυσικά αγαπώ γη της ελιάς, τη λατρεύω, βλέπω κάθε μέρα, δεν χάνω επεισόδιο και αν χάνω επεισόδιο θα είναι επειδή θα είμαι σχολείο, οπότε μετά μπαίνω κατευθείαν στο ίντερνετ και μπαίνω και βλέπω το επεισόδιο. Το λατρεύω, έχω πορωθεί και δεν θέλω να τελειώσει ποτέ η σειρά. Το επόμενο δεν είναι ερώτηση, είναι καλό πως είσαι στο Instagram να σε βρούμε. Αθηνάς Beauty κάτω Παύλα, θα το αφήσω εδώ πέρα να το δείτε για να με ακολουθήσετε αν θέλετε, γιατί εκεί πέρα συμμετέχετε ενεργά σε ερωτήσεις και σε story και στην καθημερινότητά μου. Τα βλέπετε πρώτοι εσείς. Λοιπόν, τι παιχνίδι σου αρέσει να παίζεις? Η αλήθεια είναι ότι δεν παίζω παιχνίδια καθόλου στο κινητό. Αν παίξω να είναι κάποιο puzzle, κάτι με κουτάκια να σκάω για να κάνω διακόσμηση, κάτι τέτοιο. Σχολείο ή Webex? Λοιπόν, δεν έχω ζήσει σε Webex, είναι η αλήθεια. Στο σχολείο μου αρέσει πάρα πολύ γιατί περνάει και η ώρα και γενικά έχουμε δεθεί με τα παιδιά. Έχω συνηθίσει, έχω προσαρμοστεί μέσα στην τάξη και μου αρέσει αρκετά. Το Webex ήταν μια συσταγωγικά ευκολία για μένα, γιατί τώρα που έχει κρύο δεν παλεύεται να γυρνάω στο σπίτι με τα πόδια και ειδικά άμα βρέχει, και γενικά με το Webex περνάει πολύ γρήγορα ο χρόνος, περνάει και ο καιρός, αλλά από την άλλη αν δεν έχεις να δεις και πρόσωπο να ανταλλάξεις κουβέντες και συζητήσεις να κάνεις με άλλα άτομα δεν έχει νόημα, οπότε θεωρώ σχολείο αυτό. Επομένως μου τραγουδιστής. Ο αγαπημένος μου τραγουδιστής είναι ο Βέρτης, Οικονομόπουλος, Ζευγαρά, Πάολα, Μητροπάνος, Justin Bieber, Ariana Grande, μου άρεσε ο Mad Clip. Αυτά θυμάμαι τώρα, οπότε αυτοί είναι οι αγαπημένοι μου τραγουδιστές και σίγουρα είναι πάρα πολύ άλλοι. Επόμενη ερώτηση είναι αν έχω κάνει το εμβόλιο. Ναι, το έχω κάνει. Αυτά. Δεν θέλω να κάθω να σχολιάσετε κάτι γι' αυτό ή να πείτε. Θέλω γενικά το κανάλι να είναι κάτι θετικό και να μην υπάρχει κάποιο σχόλιο που είναι αρνητικό και να υπάρχουν όλα αυτά τα σχόλια, τα hate. Οπότε, ό,τι δω ότι υπάρχει κάτω σε σχόλια δεν θα το απαντήσω ή θα το σβήσω. Οπότε θέλω να υπάρχει ειρήνη κάτω στα σχόλια. Η εφαρμογή χρησιμοποιώ συχνά χρησιμοποιώ βασικά κάθε μέρα το Instagram, το TikTok και το YouTube. Αν δεν υπήρχε το YouTube νομίζω ότι δεν ξέρω τι θα έκανα, αλήθεια σας το λέω. Γιατί δεν βλέπω καθόλου τηλεόραση, την τηλεόραση να ανοίγω μόνο για τη σειρά Γη της Ελιάς και δεν βλέπω τίποτα άλλο.
δηλαδή ταινίες και βιντεάκια όλα αυτά, τα βλέπω YouTube και Netflix. Αλλά Netflix βαριέμαι πάρα πολύ, μόνο με τον άντρα μου αν κάτσουμε να δούμε κάποια ταινία μαζί. Αλλιώς βλέπω YouTube από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ. Επόμενη ερώτηση, τι κινητό έχω? Είναι το Redmi Note 6 Pro. Άλλη μια ερώτηση είναι που μένω. Μένω στην Ξάνθη, έχω γεννηθεί στην Ξάνθη δηλαδή. Και ποιο είναι το αγαπημένο μου γλυκό? Το Μιφέι πάστα μπισκότων. Το έχω κάνει σε βιντεάκι, οπότε μπορείτε να ανατρέξετε στα άλλα βιντεάκια μου, vlogs, για να το δείτε. Είναι μπισκότα με σοκολάτα. Προφιτερόλ έτσι και έτσι. Γενικά μου αρέσει το Κανταϊφί. Τρελαίνομαι για σιροπιαστά γλυκά. Δεν θέλω τίποτα άλλο, μόνο σιροπιαστά. Τίποτα άλλο. Επίσης, αν μου αρέσουν τα μικρά παιδάκια, φυσικά και μου αρέσουν τα παιδάκια τα μικρά, τα αγαπάω, τα λατρεύω. Όταν έχω μωράκι μπροστά μου, θέλω να τα αγκαλιάσω, να το φιλήσω, να τους βλήξω τα μουβλάκια του, τα λατρεύω. Λοιπόν, αυτές ήταν οι ερωτήσεις από το TikTok που μου έχουν κάνει, οπότε και εσείς εδώ στο YouTube που είστε καινούργιες συνδρομητές, έχετε μάθει, θεωρώ, περισσότερες πληροφορίες για εμένα. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι. Αν θέλετε να μου κάνετε και άλλες ερωτήσεις να τις απαντήσω, πείτε το μου κάτω στα σχόλια για να κάνουμε ένα νέο βιντεάκι να απαντήσω και άλλες ερωτήσεις, γιατί είναι πραγματικά άπειρες οι ερωτήσεις του TikTok. Αν θέλετε, μπορώ να τις απαντήσω και σε ένα επόμενο part του Q&A. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like και κάντε μια εγγραφή σε αυτό εδώ το κανάλι για να βλέπετε και άλλα τέτοια βιντεάκια με εμένα. Πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για τα επόμενα βιντεάκια. Και μην ξεχάσετε να με κάνετε ένα follow στο Instagram, θα το αφήσω κάπου εδώ, για να με ακολουθήσετε, γιατί εκεί πέρα βάζω πάρα πολλά stories μέσα στην καθημερινότητα και δημοσιεύσεις. Οπότε θα τα πούμε σε ένα επόμενο βιντεάκι σύντομα. Να αγαπάτε τον εαυτό σας, να προσέχετε και φιλάκια πολλά!